Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Τι έγινε, τι συμβαίνει, πες μου. Ξεκίνησα το Σάββατο. Ξεκίνησες, άντε καλή αρχή, μπράβο. Στο σπίτι ήρθε. Μπράβο. Ο τρελός. Και, παιδιά, από τον Ιανουάριο είχα να κάνω, ναι, κάνω γυμναστική. Έχεις ένα χρόνο. Ναι, λόγω με τα κλειστά όλα αυτά. Και είμαι σήμερα. Εντάξει, είσαι φοιτής, ντούκι θα γίνει. Θα περπατάω και θα είμαι θεός. Θα διαφημίσεις πρωτεΐνες. Πόσες φορές την εβδομάδα. Να σε δω να κάνεις διαφήμιση πρωτεϊνών. Δεν διαφημίζω. Εντάξει. Παρακαλώ. Πόσες φορές την εβδομάδα θα κάνεις? Δύο. Ρε παιδί μου, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λάτρευαν 1400 θεούς και θεές. Τόσο πολλούς, παιδιά. Πάρα πολύ. Τι πολλούς. Προφανώς κυκλοφορούσαν εκεί στο Κάιρο. Θεά, θεά, ου, θεά, θεά, θεά. Μαζευτήκανε πολλές. 1400. Μιλώντας για τους καναπέδες, εγώ έβαλα να μου αλλάξουν το μαξιλάρι γιατί έχει βυθίσει, έχει κάνει τρύπα εκεί. Χάλια. Ήσουν εγκρατής. Βεβαίως. Ε? Ναι, ναι. Πρόσεχες, εντάξει, όλα. Ναι, τι, δεν έφαγες ένα γλυκάκι? Α, από φαγητό. Ναι. Πώς το λένε αυτό? Ποιο? Δίπλα. Κάτι του έκανα τη μάνα, δεν θυμάμαι όμως. Έτσι ξεκινάει η χρονιά. Έτσι ξεκινάει η χρονιά. Εγώ μια χαρά σε βλέπω. Είναι καινούριο, αυτό είναι ωραίο. Τι τροπή. Παναγιώτη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, από τους γονείς σου και τον αδελφό σου. Εμείς σου τηλεφωνούμε από το 95,2 Άνθρωπος DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Παναγιώτη μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Τα πόσα κλείνεις, Παναγιώτη? 5. Ωραία. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Έχεις σχολείο σήμερα? Ναι. Θέλεις ή βαριέσαι? Θέλω την αλήθεια. Λίγο απ' όλα. Okay. Εντάξει, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ωραία. Τι συμβαίνει? Τι έγινε, παιδιά? Έχω έκτακτο, Μιχάλη μου. Έχω έκτακτο breaking news. Ο Απόστολος Γλέτσος, ναι, λέει: ζητάω μοριακό τεστ πριν κάνω συνέβρεση σεξουαλική. Δηλαδή πριν από αυτό. Δηλαδή άμα είναι με κάποια, ναι, αυτή πρέπει να κάνει το τεστ. Πρέπει να κάνει το τεστ, το COVID τεστ. Αλλά θέλει μοριακό, δηλαδή όχι το rapid. Γιατί? Δεν θέλει. Κάνει το μοριακό, αλλά στο σεξ μήπως είναι rapid ο ίδιος? Δεν ξέρω, Μιχάλη μου. Πάντως δεν θέλει το rapid, θέλει το μοριακό. Ωραία. Και επίσης έχω και άλλο έκτακτο. Ναι. Διαζύγιο Kim Kardashian. Τι? Πανικός με τις φήμες ότι ο Kanye West έχει σχέση με τον Jeffrey Star. Α, μία τρέμη, μία. Ο Jeffrey Star, σου υπενθυμίζω ότι τον βάφει το Kanye West. Όχι, και την... Α, ναι, και τους δύο. Βέβαια, καλά, δεν τον βάφει, προσπαθεί να τον ξεβάψει. Α, το διέλο. Έσχο! Τέσσερα είναι τα ζώδια που είναι θυσμένα με τη δουλειά. Λέων, Παρθένος, Ταύρος και τελευταίο ο εγώ καιρός. Είναι το ζώδιο αυτό που θα θυσίαζε τα πάντα για την καριέρα του. Έμανε! Έλεος. Δουλεύει σκληρά, προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται και θέλει να φτάσει πάντα ψηλά. Πόσο πια! Έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του και αυτό που τον εξιτάρει περισσότερο από τα χρήματα είναι η κατάκτηση της κορυφής, γιατί αυτή του δίνει παράλληλα και δύναμη. Πόπα, να τρίχεσαι. Καλημέρα! Καλημέρα, καλή χρονιά. Ποια είστε? Είμαι η Αδαμαντία. Θα σας δώσω την απάντηση και ψάχνω να μου πείτε τη σωστή ερώτηση. Είστε έτοιμοι? Βεβαίως. Η απάντηση είναι τον Σταυρό. Στη θάλασσα τα Θεοφάνεια. Ναι! Μπράβο! Τι ρίχνουμε στη θάλασσα τα Θεοφάνεια. Πάρα πολύ. Εύκολο ήταν. Τι έψαξε ο κόσμος στο Google, ναι, το 2020, τον αποχαιρετήσαμε, ναι, αυτό, ναι, το χρόνο, ναι, 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 σε σχέση με τα... Με τα συναισθηματικά, με τα σεξουαλικά. Σεξουαλικό κοντά είσαι, αλλά γίνει πιο συγκεκριμένος, κάτι που... Το μόρι. Ναι, 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 ναι. Τι ψάξανε σε σχέση... Ψάξαμε, κακό είναι, Μιχάλη μου, ψάξαμε. Γιατί να ψάξετε, ναι, αφού έχεις δικό σου, πήγες στον καθρέφτη. Ναι, αλλά σε σχέση με το δικό μου ψάχνουμε πράγματα. Λοιπόν, τι ψάξανε σε σχέση με αυτό τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή το 2020? Για λέγε. Μέσος όρος... Μήκους. Πέους. Ναι, μόριου. Πες το μόριο, άμα το πέρασε. Άμα το πέρασε, μπερδεύει. Ναι, με μπερδεύει λίγο. Το μόριο ακούγεται καλύτερα. Γιατί το πέρασε εκεί να πει και χτυπάει στο μικρόφωνο. Πέος. Έτσι, βοήθησε με λίγο. Μέσος όρος μορίου στην Ελλάδα. Ναι. Μέσος όρος αναηλικία. Μάλιστα. Μέσος όρος αναχώρα. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος επιμήκυνσης. Πόσο κοστίζει η μεγένθηση? Αυτού οι παρέες, εσείς εκεί κάτω, οι μικροτσούτσουνοι. Ναι, Μιχάλη μου, είναι κακό, είναι. Έμα τώρα. Ό,τι ψάχνουμε στο ίντερνετ, κύριε. Χαρούμενα. Μόρια. Ναι, 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 προϋποθέσεις. Και το τελευταίο, τον έχω πιο μεγάλο από το κανονικό, τι πρέπει να κάνω. Παιδιά, τα λέω πως τα ψάξανε, συγγνώμη. Ρε Γιώργο, μην μπαίνεις. Ναι, μωρέ, εσείς μπήκατε. Πραγματικά. Ναι, εσείς ρίξατε το ίντερνετ το 2020.
Ναι. Σκάσε. Μην τρελαθώ. Να πω το εξής, με τα εμβόλια. Ναι, 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 να το πεις. Η παρτίδα των εμβολίων της Pfizer για τον κορονοϊό μεταφέρθηκε με φορτηγά για λουκάνικα στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Αρνητικά σχόλια, λέει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδότησε η απόφαση αρχών στη Βουλγαρία να διανύμουν την πρώτη παρτίδα των εμβολίων με φορτηγά για λουκάνικα. Εντάξει. Γιατί οι κούτες με τις πρώτες 10.000 δόσεις του εμβολίου μεταφέρθηκαν με τα συγκεκριμένα φορτηγά και τοποθετήθηκαν σε παλιά ψυγεία, ναι, που κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 60 για να διατηρούν τα λουκάνικα σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης. Μάλιστα, παιδιά. Οι εικόνες των περιπολικών που συνόδευαν τα φορτηγά και απ' έξω είχε κάτι λουκάνικα κτλ. Προκάλεσαν γέλια στο διαδίκτυο. Να πάμε λίγο στα δικά μας. Τι. Έρχονται αύριο μεθαύριο, σε τρεις μέρες έρχονται αυτά. Και το αού και ξαφνικά σκάει ένα βανάκι μικρό. Παιδιά, να πω και το εξής. Το Radio DJ είχε μεγαλύτερο βαν για τις εξωτερικές. Και βεβαίως τα εφτράπελα συνεχίζονταν τώρα όλο αυτό με το κλείσιμο κτλ. Έστελναν SMS με κωδικό 4 για να πάνε στα χιόνια. Εντάξει, με τι θα πάω. 4, τι βοήθεια. Αυτό απαγορεύεται. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να πάω. Μα δεν γίνεται, απαγορεύεται. Να μην πα. Μπορεί τα χιονοδρομικά κέντρα να παραμένουν κλειστά λόγω κορονοϊού, ωστόσο κάποιοι που θέλησαν να τα επισκεφτούν δεν γίνεται. Ναι, αλλά. Έστελναν SMS με κωδικό 4. Οι αστυνομικοί τη περιοχή των Καλαβρίτων εντόπισαν 30 αυτοκίνητα στη διασταύρωση που οδηγεί στο χιονοδρομικό και επέβαλαν τα διοικητικά πρόστιμα. Πού πάτε. Οι περισσότεροι είπαν άχλι, είχαμε χάσει το δρόμο. Ναι, ένα σου λέει. Ήθελα να πάω στο μεγάλο πάρκινγκ της Φιλελλήνων και δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Δεν πάτε στο διάλογο, λέω εγώ. Και πώς βρέθηκες εδώ, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εκεί στην Πενάκη, στην Αμερική, κάτι. Και βγήκα εδώ, στα Καλάβρητα. Νέα τα οποία μας απασχόλησαν πριν λήξει η χρονιά. Μάστε. Το 2020 τι έγινε εκεί, θέλω μουσική, χειροκροτήματα, θέλω πανηγυρισμούς, θέλω τα που δεν ξέρω. Άννα Βίσ, Δέσποινα Βανδύ, επιτέλους μαζί, θα τρελαθώ, θα συγκινηθώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Λευτέρης Πανταζής, μπορεί να έχω πάει και με πάνω από 4.000 γυναίκες. Τον έσκησε. Τον έσκησε το σπαλιάρα, ναι. Σπαλιάρας τέλος. Τέλος. Έχουμε καινούριο ρεκόρ. Έτσι. Τι παιδιά τις μετράνε. Ήρθε ώρα να μιλήσω. Μη μιλήσεις. Όχι. Κράτα λόγια. Για λέγε. Big Brother. Ναι. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη ετοιμάζεται, Μιχάλη μου, για το τηλεοπτικό ντεμπούτο της. Πού θα είναι. Δεν ξέρω, ναι, πού. Με τον Γιώργο Αυτιά. Έλα ρε. Το ύφος σου, εντάξει. Ο Γιώργος τα έπαιξε. Έχει πολλά χρόνια στην τηλεόραση και αρχίζει και σαλίζεται. Καλέ! Τι? Τι ζώο είναι τούτο! Όπω. Παρακαλώ. Ελπίδα. Ελπίς, ακούστε το ζώο. Με στην τσέπη. Λιοντάρι. Όχι, δεν είναι λιοντάρι, ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστημένο, όντως. Είναι pissed off. Η Σοφία. Σοφία, ακούστε το ζώο. Ελέφαντα. Όχι, δεν είναι, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Τι ζώο είναι τούτο, στην κυριολεξία. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι? Ο Χριστός. Παναγία μου, μες στα νεύρα. Λοιπόν, αγριογούρνο. Ναι! Αγριογούρνο. Μες στην τζαντίλα, μες στην τζογάδα. Καλή χρονιά και όλα παιδιά, καλή χρονιά. Επίσης, φαντάζομαι τον Αύγουστο θα είναι όλα ανοιχτά. Οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να έχει εμβολιαστεί κόσμος όμως. Αλλιώς δεν ξέρω. Θέλουμε να καταναλώσουμε, Μιχάλη μου. Τι να καταναλώσουμε. Δεν γίνεται. Χαμός θα γίνει. Μάλλον δεν θα γίνει. Δεν κλείνεις από τώρα. Οπωσδήποτε. Από τώρα. Τις ακριβές. Τις μπροστά. Μπροστά, 600 ευρώ που είναι. Με τα φούρα. 600 ευρώ. Να μου. Μ' αρέσει κλείνει εσείς. Δεν θα σε πάω. Θα σε πάω με ραφάλ. Με ραφάλ. Οπωσδήποτε. Με ραφάλ. Εννοείται, Μιχάλη μου. Ένα τηλέφωνο θα σηκώσω. Από θέλω ένα ραφάλ. Μπορούμε. Μπορούμε, βεβαίως. Έτσι απλά. Τι αν πούνε, όχι. Πόσο χωράει το ραφάλ, Μιχάλη, είναι και θέμα. Γιατί πόσα άτομα θα πάμε. Εσύ και εγώ. Εσύ και εγώ χωράει το ραφάλ. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να το οδηγήσει. Ο άλλος. Θα έχετε. Και πιλότο. Μέχρι τη Μύκονο πόση ώρα το κάνει. Μισό λεπτό. Αφού σκέφτομαι να σε δέσω εκεί πίσω στις βόμβες. Από εκεί. Τέλεια, παιδιά. Θα πατήσω και ένα κουμπί και θα βρεθεί στο διάλογο. Έτσι. Μια και έξω. Αυτό βαράει που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Σωστό. Έτσι. Μια και έξω. Πολύ ωραία. Μια χαρά τα κανονίσαμε. Ωραία τα λέτε. Τέλειωσε. Πολύ ωραία. Κλείσε. Δημιουργικά. Ήδη. Όχι ένα σετ μόνο. Όχι καλά. 4-5 τριγύρω γιατί δεν θέλω κόσμο τριγύρω. Να βάλει στο διάλογο. Βλέπω του ίδιου που πήγαν στο Ντουμπάι. Όχι. Του βαριέμαι. Όχι.
το παγκόσμιο Netflix. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα προγράμματα του 2020. Α, για να ακούσουμε. Λοιπόν, στο 5 Γκάμπι τη Βασίλισσα, 62 εκατομμύρια νοικοκυριά. Bridgerton, αυτό το είδα κι εγώ. Στο νούμερο 4, 63 εκατομμύρια νοικοκυριά. Στο νούμερο 3, Tiger King, 64 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και στο νούμερο 1, The Witcher, 76 εκατομμύρια. Ένα φανταστικό κόσμο στα πρότυπα του Game of Thrones. Εγώ τελείωσα χθε μέσα σε μια μέρα, μια μισή το Lupin. Πολύ ωραίο. Α, ωραίο είναι αυτό. Τίποτα, ναι, είναι... Αλλά έχει συνέχεια. Περιμένουμε τον Αύγουστο. Βγαίνει καινούριο. Αύγουστο ή Απρίλιο. Αύγουστο. Είναι μέσα στη χρονιά. Τι τώρα είναι, έρχεται. Θα είμαστε στον Άμος, δεν γίνεται. Εντάξει, Μιχάλη μου, στον Άμος είναι ωραίο να βλέπεις το Λουπέν σε. Ναι. Σε τάμπλετ, βεβαίως. Έτσι. Κάθεστε εκεί πέρα με τις σαμπάνιες σας και να βλέπετε Λουπέν. Μα φέρνουν, Μιχάλη, μια πλάσμα μπροστά να τη βλέπουμε. Λουπέν. Μια πλάσμα. Του δώσει ιδέα. Εκεί πέρα που κάθεσαι μια πλάσμα. Ωραία, κοίταξε, αλλά επειδή θέλω να βλέπω και δελτία, μας φέρνουν δύο πλάσμα. Την ωραιότερο πλάσμα του κόσμου είσαι εσύ. Όταν σου λέω ότι έχω μαλάκα συνεργάτη. Καλημέρα Μιχάλη, καλή χρονιά. Επίσης, ποιος είναι? Είμαι η Μαρία. Πώς πάμε από αγγλικά? Με τα δικά σας θα πάω πιο καλά τα αγγλικά. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό και ο πρώην πρωθυπουργός. Every last year and better now. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Σωστά. Say it, gold mouth, say it. Πες τα Χρυσόστομε. Ναι! Μπράβο! Και στο τελευταίο, years many with health above all. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει. Παιδιά, δύο χρόνια και πίσω. Τέτοια αγγλικά ακούγαμε, δεν το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε κερδίσει γυαλιά ηλίου. Μα σας είπα ότι είμαι καλή σε αυτά τα αγγλικά. Έτσι, τέσσερα χρόνια με τον Τσίπρα, τα μάθατε, εντάξει. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.